Καλησπέρα, στο βίντεο αυτό θα δείξουμε πώς δουλεύει το κομμάτι του Fleet Management στο λογισμικό πρόγραμμα της Big Change. Μπορούμε να πάμε στους χάρτες. Αμέσως με, με μια πρώτη ματιά βλέπουμε στον χάρτη τα οχήματά μας που βρίσκονται. Το κόκκινο χρώμα σημαίνει ότι το όχημα αυτή τη στιγμή ε, είναι σταματημένο. Το μπλε χρώμα ότι αυτή τη στιγμή τα οχήματα είναι σε κίνηση κάνοντας ένα δεξί κλικ πάνω στο όχημα που είναι σταματημένο μπορούμε να δούμε κάποια δεδομένα. Στην περίπτωση μας τώρα θα χρειαστεί να δούμε το ιστορικό της διαδρομής όπου μας δείχνει από πού ξεκίνησε σήμερα το συνεργείο για παράδειγμα ή ο πολιτής ή ο οδηγός αυτός το start date του που ήταν ήταν στην ορόκληνη και εδώ δείχνει αναλυτικά αν κάνω και zoom in μέσα στον χάρτη θα δούμε αναλυτικά τη διαδρομή που ακολούθησε. Κάνοντας κλικ τώρα πάνω στο σημείο αυτό, μπορούμε να δούμε με τι ταχύτητα έτρεχε και με ποιο είναι το επιτροπόμενο όριο ε, με βάση την ε, Κυπριακή Κυβέρνηση. πάνω στο highway, από αυτή τη στιγμή βλέπω ότι είναι στο highway. Τα 100 χιλιόμετρα είναι το ανώτατο όριο, ενώ αυτός πήγαινε με 106. Είναι βέβαια πάλι μέσα στα πλαίσια, στο 10% που έχει ορίσει ο νόμος μπορούμε σε εκείνο το σημείο να δούμε και street view να κάνουμε και street view να δούμε δηλαδή πάνω στον δρόμο σε ποιο ακριβώς σημείο του δρόμου βρισκόταν με κόκκινο χρώμα δείχνει τα σημεία που έκανε overspeed που πήγε πάνω από 110 στα σημεία εδώ που φαίνεται ένα ρολόι είναι τα σημεία που έχει σταματήσει το αυτοκίνητο. Εδώ μπορούμε να δούμε στην αναστάση Μανώλη έχει κάνει στάση. Και μπορούμε να δούμε και την τωρινή τοποθεσία του ε, οχήματος. Επίσης εδώ που δείχνει μια κλεψίδρα με το κίτρινο χρώμα είναι ο χρόνος που έκανε idling. Idling σημαίνει όταν το όχημα ε, είναι σταματημένο με ανοιχτή τη μηχανή. Αυτό το idling συνήθω είναι ένα δείκτη που οι περισσότερε εταιρείε δεν τον θέλουν διότι είναι η φθορά του οχήματο γιατί είναι σταματημένο και τρώει καύσιμο. Εδώ μας δείχνει ότι ο συγκεκριμένο οδηγό έκανε idling 2 λεπτά. Εδώ αριστερά, τώρα επίση, μα δείχνει από την αρχή της ημέρα μέχρι τώρα τα συνολικά σημεία που έχει σταματήσει το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Πατώντας πάνω στο κάθε σημείο μπορούμε να δούμε την πρώτη στάση που έκανε, την δεύτερη στάση, την τρίτη στάση, τε, τέταρτη, πέμπτη και τα λοιπά. Εδώ κάτω, στο κάτω μέρος της οθόνης μπορούμε να έχουμε ένα gun chart που μας δείχνει από το πρωί όλη την διαδρομή που έκανε και σε κάθε σημείο τι ακριβώς συνέβη. Είπαμε, το κόκκινο χρώμα είναι όταν το όχημα είναι σταματημένο, τώρα ήταν σε κίνηση, οδήγησε από 9.21 μέχρι 9.38 και, και ξανασταμάτησε 9.38 με 11.30. Βγαίνω από το journey του οχήματο. Εδώ αριστερά μπορώ να δω όλα τα groups των οχημάτων. Για παράδειγμα, μια εταιρεία που έχει φορτηγά, έχει generators, έχει spare cars, έχει delivery cars ή οτιδήποτε. Μπορώ να τα, χωρί, να τα χωρίσουμε σε groups εδώ από το, αυτό το πεδίο, αυτό το έξυπνο ας το πούμε, μπορούμε να δούμε επίσης τα contacts. Τα contacts είναι οι πελάτες μας που έχουμε στον χάρτη, είναι τα object που έχουμε στον χάρτη. μπορεί να είναι πελάτης, μπορεί να είναι προμηθευτής, μπορεί να είναι οποιοδήποτε, οποιοδήποτε σημείο θέλουμε να ε, βάλουμε ένα pin στο χάρτη για να ξέρουμε ότι εκεί βρίσκεται κάτι. Εκεί βρίσκεται ο πελάτης μας, εκεί βρίσκεται το συνεργείο. τα territories είναι τα σημεία που έχουμε ορίσει στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε βάλει τα, τα κατεχόμενα όπου τι ακριβώς συμβαίνει έχουμε δημιουργήσει μια συνθήκη που λέει το εξή. όταν οποιοδήποτε όχημα περάσει στον χώρο που έχουμε μαρκάρει τότε να ειδοποιηθεί το γραφείο ή το κατάλληλο άτομο με ένα email, SMS ή ένα pop-up μέσω ότι το συγκεκριμένο όχημα έχει περάσει σε μη επιθυμητό χώρο. Το view στον χάρτη μπορούμε να το έχουμε επίσης και ανά συνεργείο ή ανά τεχνικό, ανά Εδώ βλέπετε είναι τα νούμερα των οχημάτων και από δίπλα sign ποιος οδηγεί κάθε φορά το όχημα. μπορούμε να πάμε τώρα στο, στα fleet and resources όπου εδώ θα δούμε τα οχήματά μας περασμένα σε μια λίστα έχουμε βάλει σε κάθε στήλη έχουμε το MOT, πότε λύγει το MOT πότε λύγει η ασφάλεια, η, η άδεια κυκλοφορίας πότε είναι το επόμενο service για όλες, σημαντικό να τονιστεί για όλες τις ημερομηνίε που βλέπετε εδώ έχουμε ορίσει και συγκεκριμένα alerts, ειδοποιήσεις μέσα από το σύστημα όπου το κατάλληλο άτομο θα ειδοποιηθεί ότι ήρθε η ώρα να κάνει το MOT. Ήρθε η ώρα να αλλάξει τα λάδια. Ήρθε η ώρα να κάνει το επόμενο service. Εν κατακλείδη, αυτά ήθελα να σας δώσω σαν πρώτη εικόνα σχετικά με, το, με τα οχήματα και την διαχείριση του στόλου των οχημάτων. Βέβαια, να τονίσω το εξής, ότι για να μπορούμε να ξέρουμε την τοποθεσία των οχημάτων, κάθε φορά χρειάζεται να βάλουμε σε, στα οχήματά μας ένα GPS. Ή στις περιπτώσεις που δεν θέλουμε να βάλουμε GPS στα οχήματα, μπορούμε να κάνουμε τα tablet ή τα κινητά του προσωπικού μας GPS και να βλέπουμε την τοποθεσία τους. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ.